Ποια είναι η άποψή σου για τον Ανδρέα Μικρούτσικο τότε? Ποια είναι η άποψή μου για τον ηλικιακό ρατσισμό? Ο ηλικιακός ρατσισμός είναι κυρίως αντίστροφος. Συνήθως είναι αυτοί οι boomers που είναι 150 χρονών, οι οποίοι θεωρούν ότι επειδή είναι 150 χρονών, αυτομάτως τους οφείλουμε κάποιον σεβασμό. Ο σεβασμός κερδίζεται. Επειδή είσαι 150 χρονών και είσαι μούμια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε σεβόμαστε. Τι έχεις κάνει που αξίζει το σεβασμό μας? Είναι αυτοί οι άνθρωποι που λένε ποιος είναι ο light που είναι 20 χρονών, 25 ή 30 και με τι έχει έγκυα μιλάει. Έλα, αγάπη με εδώ πέρα, συγγνώμη, δεν θέλω να κάτσεις μόνος. Με συγχωρείς. Περιμένω εδώ. Όχι, και θα τα πω και θα φέρεσαι και εσύ στο τέτοιο. Έχεις και με σένα μπίφο, Ανδρέας Μικρούτσικος. Α, δεν έχω πρόβλημα. Άρα λοιπόν, είναι αντίστροφος ο ηλικιακός ρατσισμός. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος έχει ζήσει την εποχή των παχαίων αγελάδων, έχει βγάλει πάρα πολλά εκατομμύρια, έχει φάει ακόμα περισσότερα εκατομμύρια, μπορεί να μας κάνει το θύμα. Αν κάτι, σίγουρα δεν είναι θύμα ο Ανδρέας Μικρούτσικος και οι περισσότεροι άνθρωποι της γενιάς του κιόλας. Αυτοί μας φέρανε στην κατάσταση που είμαστε, τις νεότερες γενναίες, και το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι να μην θυματοποιούν τους εαυτούς τους. Είναι λίγο αστείο για εμάς όταν το βλέπουμε. Με αυτό το άσχετο, ανίδεο, θρασίτατο τυπάκι, δεν υπάρχει επίπεδο που να μας ορίζει και τους δύο. Δηλαδή, είτε μιλάει είτε δεν μιλάει, μένει λευκό το γιασεμί. Λέει τις αηδίες του, οι οποίες δεν με απασχολούν. Με απασχολεί στο βαθμό και στο μέτρο που είναι σε μια επιτροπή μιας μουσικής εκπομπής ταλέντων, παιδιών, δεν είναι απλά μουσική εκπομπή, ονομαζόμενη Ακαδημία. Καλά, αυτό είναι μια τηλεοπτική, ένα τηλεοπτικό εφεύρημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την επιτροπή πάνε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική, λένε την άποψή τους και κρίνουν τα παιδιά. Εκεί μπαίνει η απασχόλησή μου ως κριτής των τηλεοπτικών πραγμάτων. Το τι λέει το συγκεκριμένο ανίδεο και άσχετο πλάσμα δεν με αφορά, δεν με ακουμπάει, γιατί όλα τα παραπληροφορεί, ακόμα και την ηλικία μου τη μεγαλώνει επίτηδες, την έφτασε βέβαια και στα όρια των 500 ετών του δεινόσαυρου, αλλά όλα, διαγράφει όλη την ελληνική μουσική. Το επικίνδυνο, εντός εισαγωγικών, ακίνδυνος είναι του κερατά, γιατί είναι ανυπόστατα και τερατολογήματα αυτά που λέει. Αλλά το θέμα είναι ότι είδα και τα πρώτα βήματα να βάλει και το ποδαράκι του, η ασχετήλα, και στα πολιτικά. Δηλαδή, θέλοντας να κρίνει εμένα, να λέει και τι έκανε η γενιά του, δηλαδή πάει να κρίνει και το Πολυτεχνείο, που σε λίγο θα έχουμε επέτειο και την 50η, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή πάει να εξηγήσει κιόλας και τα πολιτικά πράγματα. Δεν μας φτάνει ότι βιάζει την ελληνική μουσική, θέλει να βιάσει και την πολιτική πραγματικότητα. Πού το βρήκανε αυτόν, με τι έχει έγκυα? Θα σας πω με τι έχει έγκυα. Να πλακώνεται με συναδέλφους του για να μπορεί στο ξύλο να χαλάει ολόκληρη εκδήλωση. Τα Mad Awards, να τη χαλάει παίζοντας ξύλο και δημιουργώντας και σκορπώντας τον πανικό και τον τρόμο στους συμμετέχοντες. Ποιος τώρα, ένας τύπος που εντάξει μερικά όπλα του βρήκανε και κάτι ναρκωτικά του βρήκανε. Μα τώρα, όχι, εγώ δεν έχω τίποτα με τους ποινικούς. Δεν μπορεί να βρίζει, μη μου λες όχι. Παιδιά, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι τέτοιο, βοηθήστε με συναδελφή μου. Ναι, εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω να με μηνύσει. Ναι, λοιπόν, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να αποτιμά την ελληνική μουσική, τη λαϊκή μας μουσική, τα πολιτικά πράγματα, οτιδήποτε, για να προσπαθήσει δήθεν να με αποδυναμώσει ή να με κάψει? Ρέα μου, καταλαβαίνω. Ένα ανύπαρκτο μηδενικό στο τετράγωνο ή στην ιωστή είναι. Ένα ανύπαρκτο μηδενικό.